μια τεράστια οικολογική καταστροφή έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ που χτύπησε την Ελλάδα πέρσι το Σεπτέμβριο προκαλώντας τεράστιες ζημιές και πολλούς θανάτους ανθρώπων και ζώων από τις πλημμύρες. Η λίμνη Κάρλα στο Θεσσαλικό κάμπο διωγγώθηκε κατά 5 φορές από τα νερά μαζεύοντας τεράστιους πληθυσμούς ψαριών. Αυτές τις μέρες λοιπόν όλοι βλέπουμε τις εικόνες τόνων νεκρών ψαριών να επιπλέουν στον παγαστητικό κόλπο. Ο λόγος? Μα φυσικά το άνοιγμα της αποστραγγιστικής τάφρου της λίμνης προς τον παγαστητικό. Δεν θα κάνουμε όμως κάποια βαθύτερη ανάλυση στις παραλήψεις, τις ευθύνες και τους λόγους που βρέθηκαν στον παγαστητικό κόλπο όλα αυτά τα νεκρά ψάρια. Μιας και οι απόψεις ακόμα διήστανται και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία. Επειδή όμως, όπως λένε πολλοί κάτοικοι της περιοχής, το θυρόφραγμα είναι ανοιχτό εδώ και πολύ καιρό πιο πριν, δείχνει ότι ως πρωτογενές αίτιο θανάτου των ψαριών δεν είναι μόνο η αλατότητα του θαλασσινού νερού. Εντάχει, θα σας πω μόνο πως μελέτες δείχνουν ότι το μικροφύκος Primensium parvum, γνωστό ως μικροφύκος φωνιάς, φαίνεται να υπάρχει σε εξαιρετικά υψηλή αυθονία στον πυθμένα της λίμνης. Κάτι που σημαίνει ότι ίσως τα ψάρια, ή έστω πολλά από αυτά, να ήταν ήδη νεκρά και απλά να χύθηκαν στον παγαστητικό κόλπο. Δεν είμαστε όμως ειδικοί επί του θέματος. Για άλλο λόγο γίνεται αυτό εδώ το βίντεο. Ο θαλάσσιος βιολόγος και συνεργάτης μας Χρήστος Τακλής, σε πρόσφατη συνέντευξή του εξηγεί στο Ράδιο 1 ότι πρόκληση-πρόσκληση για μεγάλους θηρευτές ίσως αποτελέσουν τα νεκρά ψάρια στον παγαστητικό αν δεν μαζευτούν έγκαιρα, όπως ανέφερε ξεκάθαρο ο θαλάσσιος βιολόγος και διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, και φυστά την προσοχή των ανθρώπων που κολυμπούν για να μην συμβεί ατύχημα. Ο επιστήμονας μίλησε στο Ράδιο 1 και στον Ηλία Κουτσερή και προέβλεψε ότι πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει και εντός της λίμνης Κάρλας. Γιατί μειώνεται το νερό και δεν επαρκεί για τα υπάρχοντα ψάρια, ο πληθυσμός των οποίων αυξήθηκε λόγω του όγκου του νερού από τις πλημμύρες. Άρα υπάρχει θέμα και με τα ψαράκια τα οποία είναι τώρα ζωντανά, είναι στην Κάρλα, αλλά δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η κατάσταση, λέτε. Ναι, ναι. Αν μειωθεί και άλλο η στάθμη της λίμνης και συνεχίσει να υπάρχουν τόσο πολλά ψάρια, θα μειωθεί το οξυγόνο. Σύμφωνα με τον κύριο Τακλή, η κατάσταση με τα νεκρά ψάρια στον παγαστητικό από την Κάρλα ήταν κάτι αναμενόμενο, που οι επιστήμονες περίμεναν να συμβεί. Απλά συνέβη με πολύ μεγαλύτερο όγκο ψαριών. Ήταν κάτι αναμενόμενο που κάποια στιγμή ούτως άλλως το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Απλώς συνέβη με πολύ μεγαλύτερο όγκο ψαριών που μπορούσαμε και εμείς να δούμε. Δηλαδή αυτός ο όγκος ψαριών δεν περιμέναμε. Δηλαδή έχουμε ενημερωθεί για 57 τόνους ψάρια και έχουν καθαρίσει μόνο αυτές. Όσον αφορά την κατάσταση στον παγαστητικό, ο κύριος Τακλής ανέφερε ότι δεν ανέλαβε κάποιος την πρωτοβουλία να περιοριστεί ο όγκος των ψαριών από το να ξεβραστούν και να απλωθούν στον παγαστητικό. Διότι οι αρμόδιοι έκαναν μπαλάκι την ευθύνη μεταξύ τους. Ο ίδιος είπε ότι με τις βροχές και τον αέρα που αναμένονται, τα νεκρά ψάρια που βρίσκονται ήδη στον κόλπο θα εξαπλωθούν σε όλον τον παγαστητικό. Το άλλο που αφορά στον παγαστητικό. Στον παγαστητικό είναι ήδη αργά γιατί αφήσανε, δεν έχει σημασία ποιος έχει την ευθύνη, αν την έχει, γιατί βλέπουμε ότι οι ευθύνοι παίζουν μπαλάκι μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, Λιμάνι, αλλά έλειπε η πρωτοβουλία και κάποιος να αναλάβει από μόνος του, να περιορίσουν τον όγκο του ψαριού από να ξεβραστεί στον παγαστητικό και να απλωθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, περιμένουμε και βροχές τώρα αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο. Περιμένουμε κάποιους αέριδες, οπότε αυτά τα ψάρια θα εξαπλωθούν σε όλο τον παγαστητικό. Δώστε σημασία εδώ. Επιπτώσεις δεν θα έχει μεγάλες, γιατί θα προσελκύσει σίγουρα κάποιους θηρευτές που ήδη έχει ο παγαστητικός. Δηλαδή ο παγαστητικός περιέχει δελφίνια, περιέχει φώκες, περιέχει ελώνες, περιέχει περιστασιακά κάποια είδη καρχαριών. Οπότε σίγουρα θα είναι τσιμπούση, να το πω απλά, για αυτά τα είδη. Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις εκτός από την προσέλκυση θηρευτών που ήδη υπάρχουν στον παγαστητικό κόλπο, όπως δελφίνια, φώκες, χελώνες και περιστασιακά κάποια είδη καρχαριών. Και έτσι τα νεκρά ψάρια θα αποτελέσουν τσιμπούση για αυτά τα είδη. Απλά και κατανοητά. Σε αυτό το σημείο να επιθυμίσουμε ότι στον παγαστητικό κόλπο, πέραν των μικρών ειδών καρχαριοειδών, όπως σκύλο, ψαράκια και γαλαίοι, έχουν καταγραφεί και τα παρακάτω είδη καρχαριών. Αλοπίας βούλπινους και αλοπίας σούπερκυλιώσους. Δύο είδη καρχαρία που στην Ελλάδα τα ονομάζουμε και καρχαρίες αλεπού. Ισούρος οξύριγχος ή καρχαρίας μάκο. Το γνωρίζουμε το μάκο. Κυτορίνους μάξιμους είναι ο γνωστός καρχαρίας προσκυνητής. Ακίνδυνος γίγαντας καρχαρίας που τρέφεται με πλακτόν και πολύ μικρά ψαράκια.
Επίσης, μην ξεχνάμε ότι στον παγαστατικό κόλπο υπήρξαν τρεις επιθέσεις καρχαρία, πιθανόν από λευκό, με τις δύο να είναι θανάσιμες. Εδώ πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά πως αυτά τα είδη καρχαριών βρίσκονται ήδη στον παγαστατικό για χιλιάδες χρόνια, ενώ κάποια άλλα είδη μπαίνουν περιστασιακά. Δεν είναι λοιπόν ούτε σπάνιο, ούτε παράξενο, ούτε τους εκτρέφουν κάπου και τους ρίχνουν στον παγαστατικό. Όπως σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν, υπάρχουν, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν θα υπάρχουν στο μέλλον καρχαρίες, έτσι και στον παγαστατικό κόλπο. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο κύριος Τακλής προσπαθεί να επισημάνει χωρίς καμία τρομολαγνική διάθεση ότι ο κόσμος που θα αποφασίσει να μπει στο νερό, στο κοντινό μέλλον τέλος πάντων, καλό είναι να έχει κατά νου ότι λόγω των όσων συμβαίνουν τώρα με τα νεκρά ψάρια, πιθανόν να υπάρχουν μεγάλοι θηρευτές στα συγκεκριμένα νερά. Και όταν λέμε μεγάλους θηρευτές, εκτός από τους καρχαρίες είναι και τα δελφίνια. Το θέμα είναι να μην υπάρξει ατύχημα και σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πει εντάξει, θα βουτήξω μέσα. Αλλά ένας θηρευτής, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος θηρευτής, είτε ακόμη και ένα δελφίνι, έτσι. Μπορεί να επιτεθεί αυτή τη στιγμή σε άνθρωπο, άμα πέσει ένα τέτοιο τσιμπούσι. Α, βλέποντας τα ψάρια δηλαδή, και αν είναι κάποιοι κοντά που κολυμπάνε, λέτε. Ναι, ναι. Επειδή δεν θα βλέπει κανένας τι γίνεται κάτω από το βήθο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Ακόμη και ένα δελφίνι μπορεί να επιτεθεί σε άνθρωπο αν πέσει σε ένα τέτοιο τσιμπούσι, μας εξηγεί ο κύριος Τακλής. Και έχει δίκιο. Κατά καιρούς δελφίνια έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους, ενώ υπήρξε και θάνατος. Με λίγα λόγια, ο θαλάσσιος βιολόγος και όχι καθηγητής όπως τον βάφτισε για παράδειγμα η ιστοσελίδα End Time, χωρίς φανφάρες, χωρίς κάποια τρομολαγνική διάθεση και με πραγματικά στοιχεία, ευιστά την προσοχή στους ανθρώπους που θα θελήσουν να κολυμπήσουν στα συγκεκριμένα νερά. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αν και βεβαίως με αυτή την αντιαισθητική όψη δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπει να κολυμπήσει. Δυστυχώς έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να κολυμπούν σε σημεία που είναι λίγα τα ψάρια στην επιφάνεια, όχι αυτά τα στρώματα τα τελείωτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς με την έννοια ότι βλέπει κανείς πως είναι η κατάσταση, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπάνιο. Εντάξει, απλώς λίγο προσεκτική θα πρέπει να είναι, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και να έχουν στο νου τους ότι μπορεί κάτι να συμβεί, μόνο αυτό. Τώρα, όπως είναι φυσικό, τη συγκεκριμένη συνέντευξη την πήραν και τη δημοσίευσαν κι άλλες ιστοσελίδες, βάζοντας τη γνωστή τρομολαγνική σάλτσα, μπας και πάρουν μερικά κλικς παραπάνω. Ας δούμε τον πραγματικό τίτλο της συγκεκριμένης συνέντευξης. Για παράδειγμα, Βόλος, τα νεκρά ψάρια, πρόσκληση για τσιμπούσι σε καρχαριοειδή. Τι πιο απλό. Και από την άλλη δείτε τίτλο που δίνουν άλλες ιστοσελίδες. Βόλος. Εφιαλτική προειδοποίηση καθηγητή. Μην κολυμπάτε. Τα νεκρά ψάρια αποτελούν τον καλύτερο μεζέ για... Τι μου βάζεις τελίτσες ρε. Για καρχαρίες σας να πεις. Γράψτε το. Επόμενη. Βόλος. Μετά τα νεκρά ψάρια έρχονται οι καρχαρίες. Ενώ ο βιολόγος λέει ίσως οι ιστοσελίδες τον δέσανε κόμπο. Μετά τα νεκρά ψάρια έρχονται οι καρχαρίες. Τέλος, θα πεθάνουμε όλοι. Έτσι λοιπόν, και μέσα από το βίντεο αυτό θα θέλαμε να σας συζητήσουμε να είστε προσεκτικοί όσοι θελήσετε να κολυμπήσετε στα συγκεκριμένα νερά. Προσοχή, δεν είναι σίγουρο ότι θα προσελκυθούν καρχαρίες, αλλά είναι μεγάλη η πιθανότητα. Δεν χρειάζεται πανικός. Αλλά όπως πάντα σε αυτή την ιστερική χώρα, βγαίνει ένας επιστήμονας σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ενημερώνει τον κόσμο σωστά ότι θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες αν θέλουν να κολυμπήσουν στον παγαστατικό, μην τυχόν και υπάρξει κανένα ατύχημα με κάποιο μεγάλο ζώο, όπως καρχαρίας, όχι μόνο καρχαρίας όμως, αλλά και κάποιο δελφίνι, και το παίρνουν οι άσχετες με το οτιδήποτε εκτός από το κουτσομπολιό ιστοσελίδες και με τρομολαγνικούς τίτλους προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο στον βωμό των κλικς και του κέρδους. Απλά, με ψυχραιμία και σωστή ενημέρωση, όλα θα πάνε καλά ως προς το κολύμπι. Ως προς το ατύχημα εννοώ. Όλα τα άλλα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο για να μας πείτε την άποψή σας για το αν θα κολυμπούσατε σε τέτοια νερά, τέλος πάντων. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.